πάντα εκπαιδευτικό και με αυτό. Αφάσαν να αναλάβει τη δημιουργία σχολικού κήπου και ήδη τοποθετήθηκε το παρτέρ. Θα μπορούσε ο Δήμος να μας διαθέσει το χώμα που χρειαζόμαστε ώστε να προχωρήσουμε στη δημιουργία του. Μην το συζητάς. Με ανοιχτή καρδιά και πολύ γρήγορα. Τώρα που θα πάω στο Δημαρχείο, εγώ θα δώσω μια εντολή στην Υπηρεσία Πρασίνου. Έτσι, όποτε απευθυνθείτε, να πάρετε το χώμα που χρειάζεται για να κάνετε αυτή τη δουλειά. Είναι μια πολύ όμορφη δουλειά. Δεν είναι μόνο ότι αλλάζει και ομορφαίνει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το πράσινο είναι η ζωή μας. Χωρίς τα φυτά, χωρίς τη δουλειά που κάνουν τα ίδια τα φυτά, δεν είναι εύκολο να υπάρξει ζωή και στον πλανήτη μας. Έτσι. Τις λειτουργίες των φυτών τις ξέρετε, όταν τις έχετε μάθει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Ο Δήμος της Λάρισας με την ευκαιρία θα σας πω το εξής. Ότι είναι ένας Δήμος που έχει πάρα πολύ πράσινο σε σχέση με άλλες πόλεις. Στην πόλη μας, για παράδειγμα, υπάρχουν πάνω από 20.000 δέντρα σε όλη την πόλη. Υπάρχουν πολλά μεγάλα πάρκα, όπως είναι το Αλκαζάρ, όπως είναι το Μεζούρο, όπως είναι των Χρωμάτων το πάρκο, αυτό που ο κόσμος λέει Χατζηγαλάρη. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιοι χώροι και φτιάχνουμε και άλλους με πολύ πράσινο. Αλλά εδώ όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό τα σχολιά μας, ακόμα και οι οικογένειές μας στη βεράντα τους ή στο μικρό τους κήπο, να διαμορφώσουν το δικό τους όμορφο κήπο που θα παράγει, που θα έχει ή τα όμορφα φυτά και θα διαμορφώνει ένα καλύτερο πράσινο. Πολλές φορές θα υπάρχει και η δυνατότητα να μπει και λαχανόκηπος, για παράδειγμα. Ο Δήμος της Λάρισας αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο δημοτικό λαχανόκηπο. Έχει δηλαδή μια μεγάλη έκταση, στην οποία δίνει ένα μικρό κομμάτι σε κάποιες οικογένειες. Ποιες οικογένειες? Οικογένειες οι οποίες είναι πολύ δυσκολίες, που δεν μπορούν να ζήσουν, που έχουν δυσκολίες μεγάλες, για να καλλιεργούν τα λαχανικά τους και να μπορούν να τρέφονται από αυτά. Αυτός ο χώρος, αν πάμε τώρα, αυτή την ώρα, στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, θα δούμε ότι είναι γεμάτος από κόσμο. Γεμάτος από όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που κάνουν τη δουλειά που σας είπα. Άρα το πράσινο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να μπαίνει στη ζωή μας. Και μπράβο σας που σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Και εμείς από το Δήμο δεν μπορούμε να δώσουμε μόνο χώμα που θα το δώσουμε, μπορούμε να δώσουμε και φυτά. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Όποτε θέλετε, παίρνετε ένα τηλέφωνο στον αντιδήμαρχό μου πρασίνου, τον κύριο Δεξούλη. Εγώ θα το ειδοποιήσω από σήμερα και θα είναι στη διάθεσή σας να σας δώσει ό,τι χρειάζεστε. Το σχολείο μας αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Θα έρθει